Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εκπομπή του All About Aris εδώ. Παίρνει τις κιτάλες του Λίμπερο στους 107 και 4. Λίγη ώρα μετά την λήξη της αναμέτρησης στο Ηράκλειο, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Σε μια κακή μέρα για την ομάδα του Άρη, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Χάνοντας με 2-0 από τον Όφη. Με γκολ του Μάνου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με ένα δεύτερο του Βο, αφού η μπαλαβά κόντρα ρε, πρώτα στο πόδι του Ιτζόγλου και κατέληξε στα δίκτυα του Άρη. Σε ένα παιχνίδι που ο Άρης θα μπορούσε, εάν ήταν εύστοχος και αν είχε την τελική προσπάθεια στο πρώτο ημίωρο που ήταν πολύ καλύτερος του Όφη, η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, αν έκανε εκεί τις ευκαιρίες γκολ, τώρα θα μιλούσαμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Είναι το κλασικό, το μεγάλο πρόβλημα του Άρη. Παρά την άνοδο, την διαφαινόμενη άνοδο της ομάδας, δεν μπορεί να αφισβητηθεί το γεγονός ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά είχε και έχει πολλά προβλήματα. Και φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι, όταν μπορούσε, επαναλαμβάνω, να βάλει πάρα πολύ δύσκολα στον Όφη. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός, δεν ψάρωσε, μπήκε πολύ δυνατά στο μάτς, κυκλοφόρησε την μπάλα, την πάτησε καλά, περιόρισε τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο, έκανε ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Ήρθε ένα κρύο γκολ στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη του Όφη στην εστία του Άρη και στην πρώτη φορά που έπιασε σωστά την μπάλα στα πόδια του ο Μάνος. Και στο δεύτερο ημίχρονο, δύο ήταν τα κομβικά σημεία. Το ένα φυσικά το 2-0. Και το δεύτερο, όταν δεν αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής για να κατοκυρώσει τον γκολ του Πασά, που εκεί θα μιλούσαμε πλέον για ένα άλλο παιχνίδι, στο 2-1. Και από εκεί πέρα ο Άρης κατέρευσε, νομίζω, και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να απειλήσει, έστω να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να το κάνει ενδιαφέρον στα τελευταία του λεπτά. Η σημερινή ήττα σημαίνει ότι ο Άρης πλέον είναι δεύτερος και είναι πρώτος ο Όφη. Παίρνει ένα προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του πρωταθλήματος. Έχει αυτή τη στιγμή 63 βαθμούς εναντί 60 του Άρη. Η Παναχαϊκή παίζει αύριο, που είναι τρίτη στη βαθμολογία με 47. Ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος είναι τέταρτος, αυτή τη στιγμή προηγείται του Εργοτέλη στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ισοφάρισε ο Εργοτέλης, τώρα βλέπω. Ισοφαρίστηκε ο Απόλλων Πόντου από τον Εργοτέλη. Είναι 1-1 το παιχνίδι. 2-3 σε ένα τρελό παιχνίδι στο Αλκαζάρ, Απόλλων Λάρισας Καλυθέα, και 0-0 στο Τρίκαλα Καραϊσκάκης στο 53, στο 50 Πανσεραϊκός Σπάρτη 2-1. Το Απόλλων Πόντου ξεκίνησε στις 3.30, άρα θα τελειώσει σε περίπου κάνα δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Τα άλλα έχουν ακόμη δρόμο, θα σας ενημερώνουμε φυσικά εννοείται για την εξέλιξη, κυρίως παιχνίδια που αφορούν την ουρά του πρωταθλήματος. Και μια ουρά που θα αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τις ανακατατάξεις που θα έχουμε, με τις αποφάσεις της επιτήρησης, καθώς φαίνεται ότι αρκετές ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας έχουν πρόβλημα και θα τιμωρηθούν με αφαίρεση 3 βαθμών από το πρωτάθλημα. Βλέπω εδώ πάλι ο Κάιπερς βάζει τον γκολ για τον Εργοτέλη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που επαναλαμβάνω είναι σε εξέλιξη και παρακολουθούμε την πορεία τους. Με τρελό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, να γίνεται στη Λάρισα. Στο Απόλλων Λάρισας Καλυθέα 2-3. Προσπαθώ να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο στην Κρήτη, να δούμε αν έχουμε κάτι από τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του Δημήτρη Σπανού και του Νίκο Παπαδόπουλου, για το σημερινό παιχνίδι. Από σήμερα, μετά το τέλος αναμέτρησης και ως τη Δευτέρα, οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν άδεια για τις γιορτές του Πάσχα. Θα επιστρέψουν από Δευτέρα πλέον στο γήπεδο για να προετοιμαστούν για το παιχνίδι με τον Πανεγιάλεο, που είναι η επόμενη εντός έδρας πλέον αναμέτρηση για την ομάδα του Άρη, η οποία έχασε το αίτητο. Σας λέγαμε ότι, ή τουλάχιστον έλεγαν και οι άνθρωποι του Άρη και οι ποδοσφαιριστές, ότι στόχος ήταν να τερματίσουν το πρωτάθλημα και πρώτοι και αίτητοι. Το πρώτο δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το αίτητο χάθηκε σήμερα με την ήττα στο Ηράκλειο, η οποία τσαλακώνει λίγο την εικόνα του Άρη, αλλά επαναλαμβάνω ότι το μάτς έχει δύο όψεις. Αν ο Άρης ήταν εύστοχος στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι θα έφυγε νικητής από το Ηράκλειο, με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι, εμφανίστηκε στο παιχνίδι. Δυστυχώς όμως δεν έκανε τις ευκαιρίες γκολ, και ειδικά εκείνη με τον Γκάσο ήταν από αυτές τις κλασικές ευκαιρίες, και του Διαμαντόπουλου και του Ιτζόγλου. Μετά είχε και κάνα δύο ευκαιρίες και με τον Πλατέλα, ένα σούτ, ένα φάουλ καλό του Μπαργκάν. Αλλά ήταν πολύ κομβικά και πολύ τυχερά, θα έλεγε, ειδικά το δεύτερο, τα γκολ που σημείωσε ο Όφη, έκοψαν τα φτερά του Άρη. Και πολύ καθοριστική φάση φυσικά με τον Πασά, ο οποίος σκοράρει. Νωρίτερα έχει υποδειχθεί το φάουλ από τον ανεκδίγητο σήμερα Ρατσιά. Σας λέγαμε για το συγκεκριμένο διαιτητή ότι δεν θεωρείται από τους καλούς διαιτητές, και φάνηκε σε εκείνη τη φάση, για παράδειγμα, που
κλαδεύει ο βουό τον, τον Μουμίν και αφήνει ο διαιτητής τη φάση να εξελιχθεί. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση από αυτή δεν υπάρχει, νομίζω. Ανάγκασε τον Μυροφορίδη να βγει από τα ρούχα του και να βγει και από το γήπεδο. Τον απέβαλε ο διαιτητής. Γενικότερα δεν ήταν διαιτησία εντάξει ενός τέτοιου παιχνίδι. Και φανταστείτε τώρα, ήταν ένα μάτς το οποίο παίζονταν η κατηγορία με αυτό το διαιτητή. Αλλά δεν είναι η πρώτη δυστυχώς φορά που φέτος ο Άρης έχει απέναντί του και, και τη διαιτησία. Απλά σήμερα, εντάξει, όπως είπαμε, δεν διακυβεύεται κάτι ουσιαστικά, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Άρης θα πάρει την άνοδο, θα είναι η ομάδα που θα πάει με τον Όφη στη Super League, αλλά είναι σημεία των καιρών και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξει ο Άρης, κυρίως εν ώψη της επόμενης χρονιάς που θα τον βρει στην Super League, με διαφορετικά πλέον τα δεδομένα. Τώρα, από σήμερα και μετά, αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το παιχνίδι, το μυαλό σιγά σιγά, αλλά και η σκέψη και η διοίκηση έχει στον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά σιγά σιγά, θα είναι μετά το Πάσχα το βασικό, νομίζω, θέμα που θα μας απασχολήσει, δηλαδή το πώς θα προετοιμαστεί ο Άρης πλέον για την επόμενη σεζόν, αλλά προέχει και κάτι ακόμη εκτός από αδειοδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία θα τα παρακολουθούμε, το να τελειώσει φυσικά με απόλυτη αξιοπρέπεια και με σοβαρότητα ο Άρης το πρωτάθλημα, να μην ξαναχάσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Θα ήταν πιο δύσκολη η αποστολή που είχε στα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Έχει ακόμη μια επικίνδυνη έξοδο εδώ στην πόλη, μέσα στην Καλαμαριά. Αλλά νομίζω ότι οφείλει στον εαυτό του, στους οπαδούς του και στους... νομίζω οφείλει στον ίδιο στον εαυτό η ομάδα να μην κάνει άλλο στραβοπάτημα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να τελειώσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή το πρωτάθλημα. Τώρα, επειδή βλέπω εδώ γενικότερα υπάρχουν μηνύματα για τον Γκάσο, για τον ένα, για τον άλλο, για την αλλαγή στο τέλος του Μπούρμπου. Παιδιά, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Η φετινή ομάδα, χωρίς να θέλουμε ούτε να αγιοποιήσουμε καταστάσεις, ούτε να τις ωραιοποιήσουμε, ούτε να καλύψουμε κανέναν, ίσα ίσα τα έχουμε πει, νομίζω τα λέμε από το καλοκαίρι, από την προετοιμασία και όλα, ποιες είναι οι παθογένειες οι αγωνιστικές του φετινού Άρη. Η φετινή ομάδα, παιδιά, είναι ειδικού σκοπού. Έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και τα κακά φυσικά αποθεώνονται και βγαίνουν στην επιφάνεια πολύ περισσότερο όταν έχετε ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δεν είπε κανείς ότι ο Κάσος είναι ο καλύτερος παίκτης. Φυσικά και δεν είναι ο καλύτερος στα τελειώματα, ίσα ίσα είναι από τους χειρότερους. Έχει άλλα χαρακτηριστικά που τον έφεραν στην ομάδα και τα οποία εκτιμήθηκαν προφανώς από τους ανθρώπους που τον επέλεξαν. Και είναι άσχημο πραγματικά και νομίζω ότι δεν είναι και άστοχο από τη στιγμή που η ομάδα πετυχαίνει το στόχο της να βάλουμε τώρα εναντίον του ενός και του άλλου. Αυτή η ομάδα, επαναλαμβάνω, ήταν και είναι μια ομάδα κομμένη και ραμμένη και φτιαγμένη για τα δεδομένα της κατηγορίας. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση η ίδια ομάδα την επόμενη σεζόν. Δεν θα είναι πάρα πολλοί από αυτούς στο ρόστερ της ομάδας την επόμενη σεζόν. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε την ζαχαρένια μας να χαλάμε, ούτε τώρα να βγαίνουμε και να λέμε, επειδή η ομάδα έχασε από τον Όφη, όλοι θέλαμε να κερδίσουμε, ότι φταίει ο ένας και ο άλλος, ένας άσχετος, άχρηστος, ανίκανος και δεν ξέρω εγώ. Ποτέ δεν υποστηρίξαμε, ειδικά από αυτή την εκπομπή, ότι η ομάδα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, κεντάει και πετάει φωτιές. Το πρόβλημά της ήταν σε αυτό το κομμάτι οφθαλμοφανές από την πρώτη σχεδόν αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είχε άλλα όμως χαρακτηριστικά. Πολύ καλή άμυνα, αμυντική λειτουργία, δυναμικό παιχνίδι, πάθος, συνοχή. Τι είχε, αν θέλετε, σε ορισμένα παιχνίδια, ικανότητα ατομική κάποιων παικτών και πέτυχε το στόχο της. Τώρα, αν ο Κάσος είναι έτσι ή αλλιώς, ο Πασάς, ο Διαμαντόπουλος, ο Τάδε, ο Δίνα, παιδιά, δεν έχει νομίζω και ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, αυτή η ομάδα δεν θα θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που θα έχουμε του χρόνου. Ξεκάθαρα πράγματα. 3-3 το Απόλλων Λάρισας Καλλιθέα. Ωραία, τι γίνεται εκεί, Χρήστο Κιώση. Στο 62 και έχει ακόμη μισή ώρα το παιχνίδι. Αγγλικό σκορ στο Αλκαζάρ. Απόλλων Λάρισας Καλλιθέα έχει γίνει 3-3. Ωραία πράγματα. 2-1 Πανσεραϊκό Σπάρτη, 0-0 Τρίκαλα Καραϊσκάκης και 1-1 Απόλλων Πόντου Εργοτέλης στο 90. Είμαστε και θα παίζουμε τώρα τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Πολύτιμος βαθμός αν το πάρει ο Εργοτέλης, όπως από ό,τι πληροφορούμε από τις ομάδες που βρίσκονται χαμηλά, είναι και η μόνη που πήρε ο Κέι στην επιτήρηση. Άρα
εάν πάρει και βαθμό σήμερα στην Καλαμαριά, είχε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την παραμονή της έναντι των υπολείπων που βγήκε, των υπολείπων που θα υποστούν και αυτή την αφαίρεση τριών βαθμών. Ο φίλος ο 79 λέει: πέρσι ο Ρατσιάτος έκανε εγκλήματα στο Ελευσίνα Λαμία. Η Ρέντα Όφη δεν έχει τέλος. Η ομάδα μας πρέπει να είναι αρκετά καλή. Ο κόσμος θα πάρει το φτιάρι τώρα. Ο Ρατσιάτος, το έλεγα από τη Δευτέρα που βγήκε, 7-79, ότι δεν είναι καλός διαιτητής. Δεν είναι. Και το ξέραν και οι άνθρωποι του Άρη. Τώρα αυτό το μάτς που λες δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Το ότι ο Όφη έχει Ρέντα, έχει απίστευτη Ρέντα. Την είδαμε και σήμερα. Ο Μάνος στο πρώτο ημίχρονο είναι ο Σύπαρον, απλή αναφορά στο φίλο Αγώνος. Και με το που τον αλλάζει από το 40 και μετά, ο Παπαδόπουλος πλευρά στην πρώτη επαφή του με την μπάλα, ουσιαστική κάνει γκολ. Αυτό είναι Ρέντα. Όπως επίσης και δείτε τον γκολ που σημειώνει ο Βουό. Δεν υπήρχε περίπτωση αν δεν κόντραρε να το δεχτεί αυτό τον γκολ ο Στόπουλος και πέσει καλά και θα το έβγαζε. Έχει απίστευτη Ρέντα η ομάδα του Όφη. Εντάξει, αλλά είναι και καλή ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Έχει καλούς παίκτες, έχει ποιοτικούς παίκτες. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η διαφορά που αποτυπώνεται πλέον και στη βαθμολογία. Δηλαδή, το ότι ο Όφη έχει τον Μάνο που σκοράρει κατά ρυπάς, σουτάρει με τον Αστράγαλο και μπαίνει μέσα, και έχει και το Βουό. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο Άρης μεσοεπιθετικά δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Και στα σημεία ο Όφη κέρδισε το σημερινό παιχνίδι και πήρε αυτό το προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Βέβαια έχει ακόμη παιχνίδια, θα πάει και στη Δράμα. Το θέμα είναι ο Άρης από εδώ και πέρα, μετά από αυτή την ήττα θα ξεκουραστεί τώρα η ομάδα και όταν θα επιστρέψει μετά τις διακοπές του Πάσχα να πάρει αυτά τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να τελειώσει έτσι όπως πρέπει και όπως οφείλει στον εαυτό του η ομάδα το πρωτάθλημα. Τώρα λέει ο κόσμος θα πάρει το φτιάρι. Εντάξει, νομίζω ότι γι' αυτό το εξήγησα και γι' αυτό ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με αυτό. Δεν νομίζω ότι αξίζει, παιδιά, τον κόπο. Η ομάδα σας, το επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε για τα δεδομένα της κατηγορίας. Με τις ανάγκες που έχει αυτή η κατηγορία, έχει λιγότερη ποιότητα ασφαλώς, ειδικά σχέση με την περσινή χρονιά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν έχουν τις ικανότητες που είχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές πέρσι. Έχουν όμως άλλη διάθεση. Βγάζουν και έβγαλαν άλλη ένταση μέσα στο χορτάρι. Και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που ξεχώρισε και έκανε τον Άρη να εξασφαλίσει την άνοδό του. Αν θέλετε να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, γιατί ακούμε μαθηματικά δεν την έχει εξασφαλίσει. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω λίγο και τις ομάδες οι οποίες κόπηκαν στην πρώτη φάση της διαδικασίας της επιτήρησης. Είναι η Σπάρτη Αιγινιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Λάρισας, Καλυθέα Πανεγιάλιος και Πανσεραϊκός. Αντίθετα, έχουν πάρει το πράσινο φως ο Άρης, ο Όφη, ο Απόλλων Πόντου, ο ΑΕΚ Καραϊσκάκης, η Δόξα Δράμας, ο Εργοτέλης, ο Κισαμικός, η Παναχαϊκή και τα Τρίκαλα. Για να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, αν έχει αλλάξει κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα και περιμένοντας να πληροφορηθούμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών και κάποιων παικτών ενδεχομένως στο Ηράκλειο. Τελικό στο Απόλλων Πόντου Εργοτέλης 1-1 και περιμένουμε τα τελικά στα άλλα τρία παιχνίδια. Απόλλων Λάρισας, Καλυθέα 3-3, Πανσεραϊκός Σπάρτη 2-1 και Τρίκαλα Καραϊσκάκης 0-0. Εκεί έχουμε όμως ακόμη 20 λεπτάκια και κάτι παραπάνω. Αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική, θυμίζω. Έχουμε δύο παιχνίδια, Κισαμικός Δόξα Δράμας και Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Αυτό το δεύτερο μεταδίδεται από την ΕΡΤ 3, η Πελοποννησιακή Μάχη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε και με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Διαβάζω λίγο τις δηλώσεις των δύο προπονητών από την συνέντευξη τύπου στο Ηράκλειο. Ο προπονητής του Άρη είπε ότι έγινε ένα μάτς αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων με ωραία ατμόσφαιρα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι και δεχτήκαμε ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Γεγονός που μας έκανε να χάσουμε την ηρεμία μας, δεν αξίζαμε την ήττα. Ο Όφη χτύπησε στην κόντρα. Δεν θέλαμε να χάσουμε την πρωτιά και το αίτο, αλλά συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στον Όφη. Κοιτάμε 1-1 τα μάτσα από εδώ και πέρα και δεν θέλεις να σχολιάσεις τη διαιτησία.
σε ερώτηση που του έγινε. Σε μια άλλη ερώτηση βλέπω ότι απάντησε ότι δεν κρυβόμαστε, ότι θέλουμε την πρώτη θέση. Δεν χάθηκε κάτι όσον αφορά το κυνήγι της πρώτης θέσης μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Στενοχωρηθήκαμε, δεν είμαστε από μπετόν. Κοιτάμε το επόμενο μάτς. Ο αρχηγός του Άρη, ο Ρος Ντελιζής, ήταν αυτός που μίλησε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ο Άρης δεν σταματάει εδώ, είπε. Πάμε να κερδίσουμε όλα τα επόμενα μάτς για να βγούμε πρώτοι. Όσον αφορά τον προπονητή του Όφη, παίζαμε κόντρα σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Είχε καλό passing game. Η δύναμή μας είναι όταν κλέβουμε την μπάλα. Σημαντικό το goal του Μάνου λίγο πριν το ημίχρονο. Είχαμε καλή τακτική. Ο κόσμος γέμισε το γήπεδο, θύμισε κάτι από τα παλιά. Η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη. Υπάρχει θετική άβρα παρά τα προβλήματα που έχουμε. Είχαμε ψυχή και κερδίσαμε το match. Πρέπει να συνεχίσει η ομάδα. Είναι μάγκες οι ποδοσφαιριστές. Κάνουν ένα μικρό θαύμα φέτος το πρωτάθλημα. Για τον Άρη είπε ότι δεν αξίζει να παίζει στη Football League. Και λέει τώρα, γιατί βλέπω ότι έχετε διάφορες ερωτήσεις για το πώς ήταν φέτος η χρονιά, για τα οικονομικά κτλ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε και ιδιαίτερα. Σε γενικές γραμμές, αυτές ήταν. Αυτό ήταν το πνεύμα των δηλώσεων από τους δύο προπονητές. Στα μάτς που είναι ακόμη σε εξέλιξη στην Football League, στο 81 Απόλλων Λάρισας Καλυθέα 3-3, Τρίκαλα Καραϊσκάκης περίπου στο ίδιο λεπτό 0-0, λίγο νωρίτερα στο 77 είναι εκεί, Πανσεραϊκός Σπάρτη 2-1. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω, υποδέχεται τον Πανεγιάλιο μετά τις γιορτές. 15 του Απρίλη είναι το επόμενο παιχνίδι για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που έχουν άδεια από σήμερα το βράδυ, μετά το μάτς. Τη Δευτέρα θα επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις. Ευτυχώς για μένα το μάτς σήμερα δεν είχε και βαθμολογική σημασία, υπό την έννοια ότι θα έκρινε την άνοδο. Γιατί βαθμολογική είχε για το ποιος θα βγει πρώτος. Και είναι σημαντικό και αυτό. Έχει πάρει ένα προβάδισμα Όφη τώρα, είναι 3 βαθμούς μπροστά. Αν έχει μεταλλευτεί και δεν κάνει άλλη γκέλα μέχρι το τέλος, θα πάρει αυτό στην πρώτη θέση. Πάει στη Δράμα, πάει στα Χανιά. Του πρωταθλήματος που πάει. Έχει μάτσα. Στη Δράμα. Εντάξει, το σταμάτησε το δεύτερο. Απλά νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια προπόνηση για του χρόνου. Από τη μία για να δούμε τις αδυναμίες μας που είναι εμφανέστατες και φυσικά. Με δεδομένο ότι έχει επιτευχθεί σε ένα ποσοστό 95%. Κοίτα, έλεγα στο διάστημα που δεν ήσουν εδώ στο στούντιο, έκανες κάποια τηλέφωνα, ότι δεν θα πρέπει τώρα, επειδή η ομάδα έχασε σήμερα από τον Όφη, να βγούμε και να αρχίσουμε το φτιάρισμα και να κράζουμε τον Γκάσο. Και κυρίως σε αυτό αναφέρομαι, γιατί είχα τη μεγάλη ευκαιρία και είναι αυτός που τα ακούει. Το παιδί μάλλον δεν θα είναι του χρόνου στον Όφη. Συνήθως έλεγα στο ξεκίνημα και το επαναλαμβάνω και τώρα. Αυτή η ομάδα, παιδιά, είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε για τα δεδομένα της κατηγορίας. Δεν θα είναι αυτή η ομάδα την επόμενη ειδικού σεζόν. Ειδικού σκοπού είναι. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα να χαλάμε τη ζαχαρένια μας τις μέρες που είναι κιόλας μεγάλο εβδομαδιάτικα. Αυτή τη στιγμή που δεν διακυβεύεται κάτι σήμερα. Το είχαμε πει από το καλοκαίρι και όλα. Εγώ τουλάχιστον που ήμουν και στην προετοιμασία, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέει ότι ο Άρης έχει τεράστιο πρόβλημα μισοεπιθετικά. Το έλεγα από το καλοκαίρι. Δεν διεκδικώ τώρα δάφνη ή να μου πείτε μπράβο, τα έλεγε ωραία. Αλλά βλέπετε ότι η ομάδα όλη τη χρονιά δυσκολεύεται στο κομμάτι αυτό. Σήμερα, αν είχε την ευχέρεια στο σκοράρισμα, το σκορ θα ήταν στο 25-02. 0-2 θα ήταν το σκορ. Πάντως έγινε 4-3 στο 90. Πολύ ωραία ανατροπή. Από 1-3, 4-3. Καλυθέα, δεν σώζεται με τίποτα. Ναι. Η ομάδα έχει αυτό το θέμα. Πρέπει να το σημειώσει. Δηλαδή, πέρα από τον διαιτητή, ο οποίος σήμερα ο διαιτητής παίζει 80-20 Όφη, αλλά δεν είναι ότι παίζει Όφη. Είναι ότι κάνει λάθη που δεν γίνονται. Είναι καμικάζι ο διαιτητής. Και φαίνεται κυρίως στη φάση με το Μουμίν και το Βουό. Εντάξει, το λέγαμε, παιδιά, ότι ο διαιτητής είναι κακός. Ότι περιμέναμε πάνω κάτω τι θα δούμε σήμερα. Έχεις δει να ακυρώνεται γκολ από πλεονέκτημα. Είναι κλασική περίπτωση που όταν βλέπεις ότι έχει γίνει φάουλ, είναι ξεκάθαρο, γίνεται φάουλ στο Διαμαντόπουλο, αλλά η μπάλα πηγαίνει σε πικ του Άρη, πρέπει να σουτάρει. Αφήνεις και άμα δεις ότι χάνει την μπάλα ο Πασάς, τότε καταλόγησε το φάουλ, σφίριξε το φάουλ. Μου θύμισε το Δάλουκα στο περιβόητο μάτς στην Ξάνθη στο 1-1 στο κύπελο, που έχει γίνει ένα φάουλ στον Πρίτα και ενώ βγαίνει μόνος του ο Τζόνσον, νομίζω είναι ο παίκτης. Μόνος του με τον τερματοφύλακα, αυτό σφυρίζει φάουλ στον Πρίτα. Και τιμωρεί στην ουσία ποιον. Τον παίχτη, ο οποίο πάει να βάλει γκολ. Τέλος πάντων. Εντάξει, κοιτά ένα χρονικό σημείο που άρεσαν οι μείον εκεί σε 2-1.
Μετά δεν έκανε τίποτα. Μετά το φάουλ δεν έκανε τίποτα. Να μαζευτεί μετά ο Όφη, να μπορεί να αγχωνόταν και ο Όφη. Μπορεί να είχαμε διαφορετική εξέλιξη. Το μάτς αυτό είναι από τα μάτς που λες ότι εντάξει, είναι μια κρύα ήττα. Γιατί είναι πολλές συγκυρίες, αλλά δεν πρέπει να το ρίξει μόνο στην τύχη ή στη ρέντα του Όφη που είχε. Δηλαδή ο Μάνος έχει κάνει αυτό το σουτ. Μπορεί να είναι και να ακούγεται πρώτη φορά το όνομά του στο ημίχρονο. Ναι. Και μετά μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και ξανακάνει πάλι ένα σουτ το βουό, κοντράρει μπάλα, μπαίνει γκολ. Okay. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν πρέπει να διαπιστώσουμε και να δούμε και να σημειώσουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, η δίκηση δεν ξέρει ποιες είναι οι αδυναμίες της ομάδας. Αυτή είναι μια παράμετρο για σήμερα. Από την άλλη όμως, είναι δεδομένο ρε παιδιά ότι δεν θα είναι αυτή η ομάδα. Είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι αυτή οι παίχτες οι οποίοι θα κληθούν του χρόνου να παίξουν στη Super League και να βάζουν γκολ, παραδείγματος χάρη. Η ομάδα έχει φανερό έλλειμμα ποιότητας, ειδικά στην τελική προσπάθεια. Έχει παίχτες οι οποίοι υστερούν σε κάποια σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού. Είπαμε, επιλέχθηκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές γιατί πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα χαρακτηριστικά της Football League, ξεκάθαρα. Έτσι. Υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, δεν θα έπαιζαν στον Άρη αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Τα έχουμε πει και πάρα πολλές φορές. Ο Μυροφορίδης και είπε ότι δεν θα περνούσαμε ούτε απ' έξω από το γήπεδο. Τι να συζητάμε τώρα. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε, δεν χρειάζεται να το τραβάμε και πολύ, τέτοιες μέρες που είναι κιόλας. Απλά η ομάδα, εμείς έχουμε μια απέτηση, εγώ προσωπικά έχω μια απέτηση από την ομάδα, να τελειώσει αίτητη από εδώ και πέρα. Εντάξει, έχασε το αίτητο από εδώ και πέρα όμως να πάρει όλα τα παιχνίδια, ή τουλάχιστον να μην χάσει σε κανένα. Και να τερματίσει με την υψηλότερη δυνατή συγκομιδή και φυσικά έτσι όπως πρέπει το πρωτάθλημα. Να μην αλλοιώσει την εικόνα, να την τζαλακώσει μέχρι το τέλος με παιχνίδια που θα εμφανιστούν τίποτα βαριεστημένοι ποδοσφαιριστές, να κάνουν αγκαρία και τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε που δεν είναι λόγο να δούμε τέτοια πράγματα. Το χ της Καλαμαριάς νομίζω έδωσε κίνητρο στη δόξα και πάλι. Η οποία έμεινε στην τέταρτη θέση με παιχνίδι λιγότερο. Η δόξα η οποία πάει να παίξει τον Κισαμικό και μετά υποδέχεται τον Όφη με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε μπορεί να δούμε και πάλι έτσι αυτή την άτυπη μονομαχία. Αλλά Όφη έχει πλέον και το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας έτσι, στα μεταξύ μας παιχνίδια αφού έχει κερδίσει. Τώρα από εκεί και πέρα εντάξει, δεν έχει. Μοιάζει με το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, υπό την έννοια και η Παναχαϊκή στην πρώτη φάση 44 κάνει γκολ. Αλλά είναι πολύ καλύτερος ο Άρης. Μα εδώ στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στην πρώτη μισή ώρα. 7 συνολικά. Λοιπόν. 3 εντός έχει και 4 εκτός. Ναι. Αν και τα δύο, τα άλλα είναι εντός με Χαρναϊκό και Βέρεια. Λοιπόν. Ο Άρης είναι καλός. Στο πρώτο ημίχρονο. Ειδικά από το μέχρι το ημίωρο, μέχρι το 30, έχει κυκλοφορεί πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Έχει καθυλώσει τον Όφη, ο οποίος προφανώς και επέλεξε ένα τέτοιο τρόπο παιχνιδιού, φαντάζομαι, γιατί είναι καλό στην κόντρα επίθεση. Είναι τακτική, ναι. Η τακτική του αυτή ήταν του Παπαδόπουλου. Αλλά ο Άρης κυκλοφόρησε καλά, ήταν ψύχρεμος, δεν ψάρωσε από το γεμάτο γήπεδο και από την ατμόσφαιρα. Είχε τις ευκαιρίες του. Θα ήταν άλλο μάτς αν είχε όντως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όσο και να το λέμε, ο ποδοσφαιριστής όταν πάει και ξέρει ότι αυτό το μάτς δεν κρίνει κάτι επί της ουσίας, είναι διαφορετική η όλη του συμπεριφορά. Και δεν το λέω μόνο για τον Άρη, το λέω και για τον Όφη. Τώρα από εκεί και πέρα, έπαιξαν όλες αυτές οι παράμετροι όταν υπάρχουν. Όταν εσύ δεν κάνεις γκολ τις δικές σου φάσεις, όταν ο αντίπαλος στην πρώτη και στη δεύτερη κάνει γκολ και με πολύ μεγάλη δόση τύχης και έχεις και ένα διαιτητή να σου ακυρώνει το δικό σου γκολ. Εντάξει, από εκεί πέρα ήταν φυσιολογικό μετά να πας στην ήττα, αφού και μετά το 65 νομίζω ούτε ο Άρης κατέρευσε, να το πω, δεν ανταποκρίθηκε, τα παράτησαν, συμβιβάστηκαν, γιατί μετά το 65 δεν προσπάθησε και ο Άρης. Τίποτα, έβγαλε και κούραση η ομάδα, είναι αλήθεια, και ψυχολογικά δεν ήταν καλά, δεν πίστεψαν στο παιχνίδι. Μετά δηλαδή το ακυρωθέν γκολ του Πασά τελείωσε ουσιαστικά το μάτς για τον Άρη, και αν Όφη και αυτό ήταν πιο προσεκτικό στην τελική προσπάθεια, θα μπορούσε να βάζει και άλλα γκολ στο τέλος και να εκεί θα χαλούσε επειδή πια η εικόνα, γιατί. Εντάξει, ένα 2-0 είναι ένα 2-0. Άλλο να είναι 3 και 4-0 και άλλο 2-0. Και θα συνεχίζουμε. Η ομάδα θα ξεκουραστεί τώρα. Όπως όλες οι ομάδες, θα επιστρέψουμε με το καλό από την επόμενη εβδομάδα και φυσικά θα ανοίξει η κουβέντα και πρέπει να ανοίξει για την επόμενη μέρα. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και πολύ με την τωρινή ομάδα. Τι να πούμε τώρα. Απλά αυτό που ζητάμε από την ομάδα είναι να τελειώσει το πρωτάθλημα με σοβαρότητα, να πάρει τα παιχνίδια που έχει να δώσει. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν σε όλα τα μέτωπα
αγωνιστικό, διοικητικό, οικονομικό, αδειοδότηση. Η ομάδα πέρασε την πρώτη φάση της επιτήρησης. Και δείχνει κάτι και αυτό, έτσι. Δείχνει ότι η ομάδα είχε μια συνέπεια όσον αφορά τις πληρωμές της. Επιβεβαιώθηκε αυτό που υποστήριζε, δηλαδή, η ΠΑΕ Άρης. Είτε έχει αποπληρώσει. Εντάξει, άλλα πράγματα έχει... πρέπει να βελτιώσει ο Άρης και τα έχουμε πει επανειλημμένως. Όχι, αυτό είναι ένα σημάδι, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση σε πολλοί κόσμο ότι ο Άρης έχει απλήρωτη σου παίξη. Και βλέπει πάλι, βγαίνει πάλι ο Νεφελούδης. Άνωση δεν έχει ο Άρης. Έχει... Βγαίνει πάλι ο Νεφελούδης, βγήκε στο κόκκινο τώρα. Στο κανάλι το του κόκκινο. ΣΥΡΙΖΑ βγήκε σήμερα και μίλησε. Νέα επίθεση κατά το τέτοιο. Θα στείλει, λέει, στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τους οπαδούς του Άρη που τον έβρισαν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός που χαρακτηρίζει φασίστες. Και καρυπηδάκια του οπαδού του Άρη θα πάει στην δίωξη. Ας του στείλουν και οι οπαδοί του Άρη. Επίσης, επειδή είναι στα πλαίσια του αυτοφόρου η καταγγελία που έχει κάνει ο κύριος Καρυπίδης, εμφανίστηκε ο κύριος Νεφελούδης. Και πολύ σωστά λέει η πλευρά Καρυπίδη. Ωραία, πάρα πολύ. Λέει για μένα ή οτιδήποτε άλλο. Για το Μαρινόπουλο θα ρωτήσει. Για το Μέγκα θα πει τίποτα. Για τα 44 εκατομμύρια της ΕΚΑΠ θα πει τίποτα. Ή όλη η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στον Καρυπίδη. Ο οποίος λέει χρωστάει, λέει 200 χιλιάρικα, λέει η ΠΑΕ Άρης έχει δημιουργήσει χρέη, λέει 200 χιλιάρικα. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έχει 85 εκατομμύρια ευρώ. Παραδίπλα χαρίσανε 43 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ έπεσε και εδώ 220 εκατομμύρια ευρώ. Ρέει το χρήμα στον Όφη πάντως, όπως με ενημερώνει εδώ ο Γιώργος Γκάτος, ναι. 10.000 πρίμιμ στους παίκτες του Όφη. Μπράβο. Ωραία. Συγγνώμη, και ο Άρης έχει δημιουργήσει χρέη 200.000 ευρώ, που παραπάνω είναι. Τα λέμε εμείς, κύριε Νεφελούδη, τα κανονικά. Ναι, ναι. Αλλά τα διακανόνισε. Αυτό όμως καταλαβαίνεις ότι είναι αιμονή που έχει ο συγκεκριμένος κύριος. Και έχει απάντηση ο Καρυπίδης στο γιατί υπάρχει αυτή η αιμονή, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Να την πω εγώ δηλαδή και να την αποδείξω, γι' αυτό δεν τη λέω. Θα λύσουν τις διαφορές εκεί που πρέπει. Αυτή η ομάδα, λέει, 7-79 έκανε 7-7 το καλύτερο ξεκίνημα Β' Εθνικής από το 1983. Όπως και συνολικά η βαθμολογία Αλφαγύρου 45 βαθμοί. Χάσαμε μετά από 24 παιχνίδια. Κριτική, ναι. Όχι όμως αχαριστία. Άνετη, άνοδος, λέει ο 7-79. Ναι, ξέρεις, αν έχεις κάνει μια ήττα στην τρίτη αγωνιστία και το πάρεις σερί, έχεις μετά. Όφι, έχει κάνει δύο ήττες. Έχει χάσει μέσα στην έδρα του. Και μέσα στην έδρα του έχει χάσει και εκτός έδρας έχει χάσει. Εντάξει. Ήταν μια ήττα που εμφάνισε και πάλι, που έδειξε στον κόσμο και πάλι τα προβλήματα που έχει η ομάδα, παιδιά, στην τελική προσπάθεια. Τι να λέμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, κιόλας, παιδιά. Ο άλλος βάλει τον γκολ, μία φάση αν κάνει. Αν βάλει τον γκολ, τελειώσαμε. Μπορεί, μπορεί αν δεν το βάζει ο Μάνος εκεί στο 44 και να πήγαινε 0-0 στο ημίχρονο. Εντάξει. Όχι μόνο αυτό. Και στο δεύτερο ημίχρονο τρως τον γκολ όπως το τρως. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Παναχαϊκή την έκανε την καταγγελία. Σιγά μην δεν την έκανε. Φυσικά και την έκανε για να κατοχυρώσει την τρίτη θέση. Και εξηγεί μάλιστα με ανακοίνωση τους λόγους για τους οποίους κατέθεσε την καταγγελία κατά της δόξας δράμας. Με γνώμονα, λέει, την τήρηση της νομιμότητας, την ηθική της υποχρέωση απέναντι στο φύλαφλο κόσμο της και εκπληρώνοντας το καθήκον της, προασπιζόμενα τα συμφέροντά της αλλά και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος στο μερίδιο που της αναλογεί, κατέθεσε ένσταση. Μάλιστα. Γιώργος Κατσουράνης. Που βαυκαλίζει τη νέα ηθική έθιμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την έφεση, την ένσταση την κατέθεσε. Αλλά να σας πω και κάτι. Καλά έκανε. Ας μην το έκανε το λάθος, παιδιά. Εδώ ξαδράμα. Τι να κάνουμε τώρα. Κι εγώ θα την έκανα. Άμα ήμουν σε αντίστοιχη θέση. Δεν υπάρχουν κανόνες. Όποιος δεν τους τηρεί. Να υπόκειται και τις συνέπειες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Του κάνα την γκέλα. Δεν υπάρχουν εδώ. Βλέπετε τι γίνεται. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Δεν υπολογίζει κανείς κανέναν. Καθόμαστε τώρα και να. Φυσικά και θα έκανε η Παναχαϊκή την ένσταση. 3-1 ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις. 4-3 κέρδισε ο Απόλλωνας Λάρισα στην Καλυθέα στο απίστευτο έργο που γυρίστηκε στη Λάρισα. Από 1-3-4-3. Και είναι, και θα το δούμε σίγουρα. Τις γιορτινές αυτές μέρες, Μπεν Χούρ γινήθηκε. Το Μπεν Χούρ. Έτσι δεν είναι, Χριστοκιώση. Και ένα ωραιότατο 0-0 στα Τρίκαλα Καραϊσκάκης. Πολύ ωραίο. Τρομερό Σόφι κατάπιε τον Άρη, διάβασα. Αυτό είναι τρομερό Σόφι κατάπιε. Μάλλον το παιχνίδι το γράφει η συνάδελφος από την Κρήτη εκεί πέρα. Τρομερό Όρη κατάπιε τον Άρη. Πολύ ωραία. Το πήρατε το κλικ, παιδιά. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Κλείνουμε. Θα έρθει ο κύριος Ραπτόπουλος, έχουμε και βόλεϊ, μετάδοση, play-off.
ο κ. Ματζιούκης θα μας μεταφέρει όλη την εικόνα από το παιχνίδι του Ηρακλή. Εμείς αύριο θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας πούμε καλό Πάσχα. Και θα κάνουμε και μια έτσι μεγαλύτερη περαιτέρω ανάλυση και των σημερινών πεπραγμένων, αλλά και την επόμενη μέρα από το παιχνίδι. Και γενικότερα νομίζω σιγά σιγά πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα του Άρη. Γενικότερα, γιατί σιγά σιγά μετά το Πάσχα θα αρχίσουν και οι συζητήσεις, θα μπούμε σε μια διαδικασία για ανανεώσεις συμβολέων, για ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, όλα αυτά σιγά σιγά θα πάρουν σάρκα και ως τα... Αυτά. Αποχαιρετούμε, ευχαριστούμε και τον κύριο Χρήστο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση του προγράμματος του Λίμπερο.